Λοιπόν, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Περιστερίου. Εκεί ψηφίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Νομίζω ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και μπορούμε να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη τον Αλιφερόπουλο που βρίσκεται επί τόπου. Δημήτρη. Καλημέρα. Πριν από 5 λεπτά έφτασε εδώ ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο κύριος Φώτης Κουβέλης. Ανέβηκε στο δεύτερο όροφο που βρίσκεται το 1082ο εκλογικό τμήμα για να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Τώρα κατευθύνεται προς τα τηλεοπτικά συνεργεία προκειμένου να κάνει την καθιερωμένη δήλωση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον ακούσουμε. Ετοιμάζεται για να κάνει τη δήλωση του πρόεδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ψηφίζουν σήμερα με ελπίδα, χωρίς φόβο. Με θέληση αλλά και διεκδίκηση. Να περπατήσει η χώρα μπροστά. Η Ελλάδα δικαιούται και μπορεί να περπατήσει δρόμους προόδου και προκοπής. Με την κοινωνία, με τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, νέους και νέες, να είναι όρθιοι σε αυτή την πορεία. Την πορεία να βγούμε από τα διέξοδα, να βγούμε από την κατάσταση που τεμαχίζει, που πληγώνει την κοινωνία. Καλημέρα σας. Μάλιστα, παρακολουθήσαμε τη δήλωσή του κύριου Κουβέλη. Έκανε και την άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Λοιπόν, να πούμε ότι στις 6 ακριβώς, εδώ στον Αλφα, ξεκινάει μεγάλη εκλογική βραδιά με συντονιστή τον Αντώνη Ρόιτερ. Στις 7 ακριβώς, το πρώτο exit poll από το Θωμά Γεράκη και τη Μάρκ. Και βεβαίως στις